Yes! Allora, voglio presentare questo nuovo pagina Facebook. Solo stas parusiaso che na exigiso afti che no via selida Facebook. Allora, come vedete, sono italiano, catos blebete in metalos, parlo un po' greco, che me lo lega che l'indica. Τώρα, αυτή η εμπειρία που έχω εγώ σαν μαθητής ελληνικών και βλέπω τις διαφορές που υπάρχουν, παρόλες τις τα κοινά πράγματα που έχουμε, αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ είναι και ευκαιρία για μένα να βλέπω τις διαφορετικότητες και να παρουσιάσω τα πιο δύσκολα και δυσχερή προβλήματα που έχουν οι μαθητές Ιταλικών. Quindi vi presento i problemi che hanno coloro che imparano l'italiano. Fisica e Anna da San Sengiaferi nada mille nada milate tosso calamiti in libro forame di sostes lexis miti soste sosti grammatici porite che namin dite vlepete aptata video che afto to aftiti selida norm se non vi interessa saltate ok an San Sengiaferi na che te to parapano sascani καλύτερους μαθητές Ιταλικών, επειδή έχω εμπειρία με τις γλώσσες, μπορώ να σας βοηθώ, posso aiutarvi. Φυσικά, τώρα γιατί μιλώ ελληνικά, perché parlo greco, γιατί υπάρχουν μερικοί που δεν ξέρουν τίποτα, υπάρχουν οι άλλοι που είναι προχωρημένοι. Ήσουν alcuni che non sanno niente, altri che sono, diciamo, a un livello avanzato, ας πούμε. Φυσικά αυτό είναι εισαγωγικό βίντεο και θέλω όλοι να καταλαβαίνουν τι σκοπεύω να κάνω με αυτή τη σελίδα και με αυτά τα βίντεο. Φυσικά αυτό που συνιστώ είναι να είστε ενεργητικοί μέλη αυτή τη σελίδα. Αυτό σημαίνει να με ρωτήσετε εάν έχετε κάτι αμφιβολίες. Οτιδήποτε αφορά την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας. Potete chiedermi qualunque cosa. Το σημαντικό είναι να είναι όλα αυτά και στις δύο γλώσσες. Δηλαδή να μην είναι όλα Ιταλικά, γιατί υπάρχουν μερικοί που δεν τα ξέρουν φυσικά, ούτε τα. Δεν δίνω τίποτα για δεδομένο. Ξέρω ότι υπάρχουν απόλυτοι αρχάροι που δεν καταλαβαίνουν μόνο ciao, buongiorno e ξέρω εγώ, bello. Και υπάρχουν άλλοι που είναι προχωρημένοι. Δηλαδή, αυτό που συνιστώ είναι να βάζετε, εάν τα καταφέρνετε, να γράφετε όλα αυτά που γράφετε στις δύο γλώσσες, που είναι και καλή άσκηση και μπορώ και να σας διορθώνω, αυτό ξέρω να το κάνω, ξέρω αρκετή γραμματική και γλωσσολογία για να, όχι μόνο να σας λέω τι είναι, αλλά γιατί είναι και πώς εξηγείται αυτή αυτός ο κανόνας της γραμματικής, πώς να μαθαίνετε τις γλώσσες, αυτά είναι για όλες τις γλώσσες. Έχω εμπειρία, όχι μόνο δικιά μου, ας μαθητής ελληνικών, Esperanto, δεν ξέρω αν ξέρετε τη γλώσσα που λέγεται Esperanto, γαλλικά και λιγάκι πορτογαλικά. Αλλά έχω αυτή την εμπειρία, όχι ως μαθητής, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλα πράγματα.
θα δείτε πολλά από τα βίντεο μου όπου διδάσκω ή σας δίνω μια ικανότητα να ακούτε την πραγματική γλώσσα. Θα προσπαθώ να κάνω πιο ζωντανό με άλλους Ιταλούς σε άλλες καταστάσεις, στο δρόμο, οπουδήποτε, όπου μπορείτε να δείτε πράγματα και θα σας πω στα ιταλικά πώς λέγεται γι' αυτό και πώς λέγεται αυτό, με το αληθινό πράγμα μπροστά σου, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αν μιλώ για δέντρα, το πιο καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να δείτε ένα δέντρο και να πείτε άλμπερο. Και όλα αυτά, τι άλλο να σας πω, εάν σας ενδιαφέρει και ξέρετε άλλους που μαθαίνουν Ιταλικά, να τους πείτε για αυτή τη σελίδα. Φυσικά, αυτό είναι καινούργιο πράγμα, πολύ εξειδικευμένο και να σας πω ότι δεν ήξερα ελληνικά τόσο καλά όπως ξέρω τώρα, πριν 2-3 μήνες και πρέπει να ευχαριστώ πολύ με την καρδιά μου μία φίλη που μένει στην Κρήτη που παρόλο που δεν έμαθε και έμαθε λιγάκι αλλά όχι τόσο πολύ όπως ήθελα εγώ αλλά ας παρενέργεια εγώ έμαθα τα ελληνικά πιο καλά από ό,τι τα ήξερα προηγουμένως. Φυσικά, έχω πάρα πολλά να μάθω, πάρα πολλά, αλλά καλά, σιγά σιγά γίνεται αγουρίδα μέλη και όπως λένε στα αγγλικά, Ρώμη δεν φτιάχτηκε σε μία μέρα. Τότε το σημαντικό είναι να προχωρείτε σταθερά και να έχετε καλές βάσεις με καλή προφορά και έχω όλα αυτά άρχισα να πω ένα βίντεο που έκανα με την βασικά με αυτά τα πράγματα. Αυτό το βίντεο ειδόθηκε, το είδαν πάρα πολύ για τα στάνταρ μου και από αυτό άρχισε η φιλία με αυτήν την Ελληνίδα, η ικανότητα να πάω στην Ελλάδα να παίζω κιθάρα και ουκουλέλε και ίσως θα έχω και μπουζουκάκι και να τραγουδώ ελληνικά, ιταλικά τραγούδια παρόλο που το ρεπερτουάρ μου είναι περισσότερο country and ukulele songs από τα Hawaii. Καλά, παραμίλησα και μίλησα πολύ e ho parlato troppo greco. Cercherò in futuro di parlare sempre più italiano, nonostante io a me piaccia molto parlare la lingua greca. Spero che qualcuno in Grecia abbia la stessa idea. Spesso ti capisco in Ελλάδα θα έχει την ίδια ιδέα και θα κάνει μια σελίδα για ελληνικά για τους Ιταλούς και αυτός να ξέρει αρκετά ιταλικά, να καταλαβαίνει τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες που έχουμε όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα που παρόλο που όλοι νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική, εγώ δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική όσον αφορά την προφορά και πάρα πολλά πράγματα είναι κοινά. Και γι' αυτό λέω εγώ θα cercherò di concentrarmi sulle cose diverse, sulle cose più difficili. Θα προσπαθώ όσο γίνεται να συγκεντρωθώ στα πιο δύσκολα πράγματα που υπάρχουν. Να σας πω ότι τα πιο δύσκολα πράγματα στα τελικά είναι τα ρήματα που είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Δεν έχουμε κλίσεις όπως τα ελληνικά, δεν έχουμε το ουδέτερο γένος, δεν έχουμε τη μεσαία φωνή ή την παθητική φωνή που έχετε στα ελληνικά, δεν έχουμε αυτές οι διαφορές όπως θέλω να αγοράσω. Αυτά είναι πάρα πολύ πιο εύκολα. Το παρελθόν είναι εύκολο, χρησιμοποιούμε
dopo τις περισσότερες φορές το passato prossimo, αλλά υπάρχουν κάτι πράγματα που είναι λίγο δύσκολα και για τους Ιταλούς που πολλές φορές κάνουν λάθη σε congiuntivo e condizionale. Αλλά πράγματα προφορά είναι σημαντική, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη, αλλά αν παραμελείτε αυτό από την αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να μιλάτε καλά. Πανιώς κάνει τα διπλά φωνήεντα, το ν, το λ, το τσ που έχουν στα αγγλικά. Δηλαδή, αν μιλάτε αγγλικά, ξέρετε το τσ και το τζ. Και πρέπει να το προφέρετε πολύ τσ και πολύ τζ, όχι τσ, τζ. Αλλά πράγματα, ναι, τα διπλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως για τους Ιταλούς είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνουν το κ από το χ, το τ από το θ και αυτά. Καμιά φορά θα έχω πλάκα με τη μουσική, επειδή ξέρω, και θα κάνω μερικά τραγούδια στα ιταλικά με εξηγήσεις, γλωσσικές εξηγήσεις και ευκαιρία, και έτσι μπορούμε να κάνουμε και λιγάκι καραόκε στα ιταλικά και να μαθαίνετε και τραγούδια, όσο για να λύνετε πώς να, τη γλώσσα σας. Οκ! Okay. Arrivederci! A presto!